πάνω από 18,5 εκατομμύρια στο σκορ 6. Παίρνει θέση και ο Δαϊμόν και πλέον όλα έτοιμα. Τρίτη υποδρομία, 1400 μέτρα η απόσταση. Ο αφέτης σηκώνει τη σημαία και τα άλογα είναι στις εντολές του. Στο 1 Olympic Boy. Δεξιά και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας. Πολύ γρήγορα ο Olympic Boy θέλει να οδηγήσει την κούρσα. Στη συνέχεια ο Λίβας, ενώ προσπαθούν να βελτιωθούν και οι υπόλοιποι. Απ' έξω δηλαδή ο Γιάννος Θέρης και ο Δαΐμων. Olympic Boy λοιπόν στην πρωτοπορία. Γιάννος Θέρης περνάει τώρα δεύτερος και στη συνέχεια ο Δαΐμων μένει στην τέταρτη θέση ο Λίβας. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Τζόρτζιο Κάπα, πιο πίσω Βονόρτα. Στις τελευταίες θέσεις έχουν μείνει ο Τζοβάνας Μπόι και ο Τζορτζίνιο. Στο ύψος των 800 μέτρων όλα αυτά, πάντα Olympic Boy μπροστά. Στη συνέχεια στην δεύτερη θέση ο Δαΐμων ελαφρά στην εξωτερική, πιο πίσω Γιάννος Θέρης. Τζόρτζιο Κάπα θέλει κάπως να βελτιωθεί. Και πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα χωρίς καμία αλλαγή. Πάντα μπροστά Olympic Boy, Δαΐμων στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια Τζόρτζιο Κάπα από την εξωτερική, ενώ θέλουν να βελτιωθούν κυρίως ο Βονόρτας που προσπερνά τον Γιάννο Τέρς. Ο πρωτοπόρος Olympic Boy θέλει να ξεφύγει. Στη συνέχεια στην δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δαΐμων, ήδη όμως περνάει με πολλές δυνάμεις ο Τζόρτζιο Κάπα, ενώ θέλει να βελτιωθεί στα τελευταία μέτρα και ο Βονόρτας παίρνει ανοιχτά την τελευταία στροφή από μέσα ο Γιάννος Θέρης. Στα τελευταία μέτρα ο Τζόρτζιο Κάπα καταδιώκει τον Olympic Boy. Olympic Boy και Τζόρτζιο Κάπα στην συνέχεια σε κάποια απόσταση ο Δαΐμων, μάχη γίνεται για την τέταρτη θέση. Olympic Boy, Τζόρτζιο Κάπα, Δαΐμων και για την τέταρτη θέση τελικά ο Γιάννος Θέρης. 2-3-1-5 στην πέμπτη θέση ο Βονόρτας. Επαναλαμβάνω, 2-3-1-5, 5.250 η απόδοση στο τετραπλό. Σε λίγο θα σας πούμε και τις υπόλοιπες αποδόσεις. Επαναλαμβάνω, 2-3-1-5 τα 4 πρώτα άλογα. Θα δούμε και πάλι βέβαια πώς εξελίχθηκε η κούρσα. Βλέπετε εδώ, Olympic Boy από νωρίς, ο Τζόρτζιο Κάπα τον καταδιώκει, ο Δαΐμων υποχωρεί, ενώ ο Γιάννος Θέρης απλά θα διατηρηθεί μπροστά από τον Βονόρτα. Δείτε εδώ και πάλι τον νικητή, Olympic Boy θα έχει δυνάμεις να διατηρήσει το προβάδισμα. Και στη συνέχεια Τζόρτζιο Κάπα θα τερματίσει δεύτερο σε απόσταση ο Δαΐμων, εδώ το νούμερο 1. Και ο Γιάννος Θέρης από μέσα, απ' έξω πέμπτος ο Βονόρτας, στην έκτη θέση ο Τζορτζίνιο, στις τελευταίες θέσεις Τζοβάνας Μπόι και ο Λίβας. Εδώ σε επανάληψη η κούρσα, επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα 2-3-1-5. Olympic Boy από νωρίς μπροστά, ο Δαΐμων πέρασε δεύτερος, έμεινε τρίτος ο Γιάννος Θέρης, στην συνέχεια ο Λίβας, πιο πίσω ο Τζόρτζιο Κάπα και ο Βονόρτας. Τζοβάνας Μπόι, ενώ σχεδόν στη μέση του στίβου, καλπάζει τελευταίος ο Τζορτζίνιο. Τώρα είναι στην τελευταία θέση της φορώντας. Από βίντεο φυσικά παρακολουθούμε την κούρσα, ο πρωτοπόρος έσβησε το ρυθμό, γι' αυτό βλέπετε και ότι έσφιξε ο κλειός. Έσφιξε ο όμιλος στο ύψος των 600 μέτρων περίπου. Προοδευτικά θα έχει δυνάμεις ο Olympic Boy να ξεφύγει. Ο Δαΐμων δεν μπορεί να τον καταδιώξει. Ο Τζόρτζιο Κάπα πιο δυνατός θα τον προσπεράσει μάλιστα από την εσωτερική. Βλέπετε εκεί στο ύψος των 400 μέτρων. Ο Βονόρτας απ' έξω φαινόταν ότι θα προσπεράσει τον Γιάννο Τέρης που είναι στην εσωτερική. Ο Olympic Boy στην ευθεία θα ξεφύγει. Κάπως θα βελτιώσει ο Τζόρτζιο Κάπα. Ο Δαΐμων θα μείνει τρίτος. Ενώ από την εσωτερική τελικά ο Γιάννος Θέρης θα πάρει την τέταρτη θέση από τον Βονόρτα. Δείτε εδώ και πάλι τον νικητή, τον δεύτερο, τον τρίτο και τα υπόλοιπα άλογα. Με Olympic Boy Τζόρτζιο Κάπα, σε απόσταση ο Δαΐμων τρίτος, τον βλέπετε εδώ, και στη συνέχεια Γιάννος Θέρης και Βονόρτας. Και από μία άλλη οπτική γωνία, η τελική ευθεία, 2-3-1-5 επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα. Το δίδυμο 262, το forecast 326, το σύνθετο 451, το tricast 1225, το τρίο 451, το σύνθετο 431,
και εδώ η κάρτα με την ανεπίσημη σειρά άφιξης της τρίτης υποδρομίας. 2, 3, 1, 5, παραλαμβάνω τα 4 πρώτα λόγα στην 5η θέση, ο Βονόρτας στο νούμερο 4. Είμαστε έτοιμοι για το ρεπορτάζ, πάμε στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια πάλι μαζί με ολοκληρωμένες αποδόσεις. Λοιπόν, ότι έχουμε τον Ιώ Χαραλάμπους, Χάρης Χαραλάμπους λοιπόν, δίπλα μας. Εκτιμήσεις από την νίκη του αλόγου? Εντάξει, είναι ένα καλό αλογάκι, είχε κάποιες ατυχίες, κάποια προβλήματα, τον έχουμε φέρει από την Αγγλία. Πιστεύω ότι τώρα έχει αρχίσει και συνέρχεται και δείχνει τι άλογο είναι. Έχει καλό μέλλον μπροστά του. Τα προβλήματα ξεπεράστηκαν εντελώς? Ναι. Τώρα είναι καλά, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλά. Μόνο με κούρσα επικεφαλής θα τον δούμε να κερδίσει? Όχι. Τώρα πιστεύω ότι πήγε λόγω ποιότητας και το ότι δεν υπήρχε άλλο σπρίντερ. Άρα είναι πολύ καλύτερο άλογο από πίσω. Άρα η συνέχεια δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη για αυτόν. Πιστεύω πως θα τα έχει καλά και στη συνέχεια. Θα είναι λίγο όμως, αλλά συνέχεια κούρσα με κούρσα θα έρθει πολύ καλά. Μάλιστα. Μεγάλη αισιοδοξία λοιπόν για το μέλλον του αλόγου που νίκησε τώρα.